Σε ένα από τα σημαντικότερα ζευγάρια που ανέδειξε η κληροτίδα για την δεύτερη φάση του κυπέλου ΕΠΣΗ, το Λίντο φιλοξένησε σήμερα την Τίλισο. Με τους γηπεδούχους να δημιουργούν φάσεις από τα πρώτα λεπτά μπροστά στην αιστεία των φιλοξενούμενων και στο 20 να κερδίζουν πέναλτι σε ανατροπή του Ντάγκινι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Βαρδάκης, με τον Ψημόπουλο να αποκρούει την μπάλα σε πρώτο χρόνο. Με τον Βαρδάκη όμως να επιμένει και με δεύτερη προσπάθεια να κάνει το 1-0 για το Λίντο. Λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και μετά από ενέργεια του Παγκαλάκη, ο Νίκος Φακιανάκης ήταν εκείνος που ισοφάρισε 1-1. Ο ίδιος παίκτης που βρέθηκε αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του, μετά από βαθιά παλιά εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος στην αντίπαλη άμυνα και σημείωσε και τον γκολ της ανατροπής για την Τίλισο 5 λεπτά μετά την έναρξη της επανάληψης. Στο 65 ο Κεβάνι για το Λίντο ολοκλήρωσε ιδανικά μια αντεπίθεση των γηπεδούχων με κοντινό πλασέ, φέρνοντας το 2-2 στο παιχνίδι. Και ενώ το μάτσο όδευε στην παράταση, ήρθε ο Γιώργος Παγκαλάκης με ένα γκολ δείγμα της ψηλής του ποιότητας στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων να κάνει το 2-3 για την Τίλισο. Αμέσως ο διαιτητής Νίκος Μαυραντονάκης σφύριξε τη λήξη του αγώνα, με τον σκόρερ να χαρίζει την ομάδα του την πρόκριση στην τρίτη φάση του κυπέλου ΕΠΣΗ και να πανηγυρίζει με κίνηση που θύμισε Κριστιανό Ρονάλντο. Ο θεσμός του κυπέλου είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Προσπάθησαμε σήμερα να δώσουμε και χρόνο συμμετοχή σε κάποια παιδιά τα οποία δεν είχαν παίξει πάρα πολύ. Ήταν μια καλή εμφάνιση. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Και συνεχίζουμε. Πρωτάθλημα είναι μια άλλος στόχος για μας, αλλά αυτή τη στιγμή κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Είναι με τη Χαραυγή, είναι ένα ντέρμπι, παίζει ο πρώτος με το δεύτερο. Θα ετοιμάσουμε κατάλληλα την ομάδα για το παιχνίδι αυτό. Στόχος της Τίλισσος είναι η άνοδο. Είναι η άνοδο και κάνουμε πρωταθλητισμό. Το έχουμε πει από την αρχή και αυτό κοιτάμε σε κάθε παιχνίδι. Μέτρησε πάρα πολύ εμπειρία. Τα παιδιά είναι πολύ δυνατά του Λίντο. Δουλεύουν από πάρα πολύ μικρά μαζί, οπότε είναι δύσκολο για μας που είμαστε στην ουσία μια καινούρια ομάδα, πολλούς νέους παίχτες, να ακολουθήσουμε τα κάποια έννοια. Αλλά η εμπειρία μας και εν μέρη η απειρία των παιδιών που στήχησε το τελευταίο λεπτό τον γκολ που βάλαμε. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Η Χαραυγή είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Σε μια άλλη συνέντευξη είχα θέσει τη Χαραυγή, εμάς και τη Φεστό ως τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Θεωρώ ότι είναι ένα ντέρμπι και ο καλύτερος να νικήσει.